Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο σημερινό βίντεο στο κανάλι, το οποίο ομολογώ πως θα είναι λίγο διαφορετικό από όλα τα υπόλοιπα, καθώς δεν θα υπάρχει gameplay. Για σένα που ήρθες για να δεις gameplay, περίμενε να βγει το βίντεο, μία η ώρα θα έχουμε κανονικά βιντεάκι, κανονική σειρά σε αυτό που είναι να παίξει σήμερα. Κάνω αυτό το βίντεο για να σας ενημερώσω ότι είχα καλά νέα για μένα, γιατί τόσο καιρό θα έχετε παρατηρήσει, πολλοί με ρωτάτε τι πληκτρολόγιο, τι ποντίκι έχω, τέτοια πράγματα, να σας δείξω πράγματα για το PC μου. Δεν είχα ποτέ μου κάποιο καλό πληκτρολόγιο και ποντίκι. Γενικά δεν χαλάω λεφτά σε περιφερειακά στο PC. Προτιμώ να χτίζω τον πύργο και να δίνω λεφτά εκεί στον πύργο ώστε να τρέχει καλά τα παιχνίδια. Και ευτυχώς εμφανίστηκε η Moto Speed Grease, η οποία μου έστειλε και πληκτρολόγιο και ποντίκι. Και νομίζω μου έστειλε δύο ποντίκια. Το υποψιάζομαι. Για όποιον δεν ξέρει, η Moto Speed Grease είναι επίσημος δημοσιογράφος στην Ελλάδα από τα προϊόντα της Moto Speed, όπου επέλεξαν να μου δώσουν μερικά πράγματα τα οποία θα ήθελα να σας δείξω τώρα. Καταρχήν μας έχουν δώσει αυτό εδώ το ποντίκι, το F61 Game Lever Precision Optical Mouse, το οποίο θα το ανοίξουμε κιόλας για να δούμε λεπτομέρειες. Και επίσης μου έχουν δώσει και ένα τεράστιο πληκτρολόγιο μηχανικό με το σήμα τους, το τέλειο σήμα που έχει εδώ που αστράφτη. Λοιπόν, είναι το πληκτρολόγιο CK666. Ελπίζω να μας λέει ο Πάτερ Κλεωμένης, ο οποίος θα αρχίσει να λέει είναι το δαιμόνια και το διαβολοπληκτρολόγιο. Έχει πάνω το 666 και να το πετάει στο γκρεμό. Λοιπόν, αυτά τα προϊόντα μου έχουν στείλει, ένα keyboard με mouse μαζί και ένα gaming mouse, τα οποία και σκοπεύω να ανοίξω τώρα εδώ πέρα για να δούμε περίπου τι είναι. Και θα ξεκινήσω από το ποντίκι. Ωραία, το ανοίγουμε και από κάτω. Κάπως θα καταφέρω να το ανοίξω κάποια στιγμή. Και βλέπω καταρχήν ένα χαρτάκι. Εντάξει, το χαρτάκι, ευχαριστούμε. Πάμε να δούμε το ποντίκι. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το ποντίκι. Να το δείξω στην κάμερα. Έχει το σήμα της Moto Speed πάνω, όπου από πάτημα πλήκτρων φαίνεται βολικό και για το χέρι μου είναι ακριβώς όπως χρειάζεται. Άμα δείτε, είναι όπως πρέπει το μέγεθος για το χέρι μου. Έχει δύο πλαϊνά κουμπάκια κλασικά όπως έχουν κάθε ποντίκι δίπλα, και το ροδάκι του ποντικού είναι καλυμμένο με πλαστικό. Επίσης πίσω από το ροδάκι έχει το κουμπάκι το οποίο αλλάζει τα DPI του ποντικού, τα οποία οι ρυθμίσεις που παίρνει είναι 800, 1200 και 2000 DPI. Θα το βάλω σε λίγο στον υπολογιστή να δω τι χρώματα έχει, αφού πρώτα ανοίξω και το πληκτρολόγιο, να το δούμε και αυτό. Επίσης να πω ότι τα προϊόντα της Moto Speed Grease συνοδεύονται όλα από ελληνικές οδηγίες όπου είναι απαραίτητο, και υπάρχει η αυτοκόλλητο γνησιότητας επίσημο διανομέα της Ελλάδας, όπως επίσης υπάρχει και εξουσιοδοτημένο service. Άμα γίνει κάτι, χτύπα ξύλο, μπορούν να στο φτιάξουν εδώ στην Ελλάδα, δεν χρειάζεται να το στέλνουν στο εξωτερικό να στο φτιάξουν. Ας περάσουμε στο άνοιγμα της συσκευασίας του πληκτρολογίου, που είναι και αυτό που με καίει περισσότερο αυτή τη στιγμή. Μηχανικό keyboard δεν είχα ποτέ μου. Είναι η πρώτη φορά να δοκιμάσω και εγώ αυτά τα πληκτρολόγια, που έχω ακούσει τόσο καλά λόγια για αυτά. Και κάπου εδώ θέλω να τονίσω ότι τα προϊόντα της Moto Speed γενικά είναι τα πιο οικονομικά όσον αφορά τα λεφτά. Είναι μηχανικό keyboard το οποίο είναι γύρω στα 60 ευρώ από ό,τι είδα στο Scrooge, που λέγεται γύρω στα 60 ευρώ. Πολύ φθηνότερα σε σχέση με άλλων εταιριών αντίστοιχα keyboards. Και λοιπόν, ανοίγοντας το κουτί, έρχομαι αντιμέτωπος με τις οδηγίες που έχει σε διάφορες γλώσσες. Ωραία, κομπλέ, αφήνω στην άκρη. Και θα ξεκινήσω με το ποντίκι που δίνει μαζί με το keyboard, το οποίο λογικά θα είναι χειρότερο από το άλλο, γιατί είναι απλά δώρο στην ουσία. Δίνεται σε αυτό εδώ το κουτάκι, ένα κουτάκι μικρό, και μέσα έχει το ποντίκι. Για να δούμε. Φαίνεται αρκετά δύσκολο για να ανοίξει, γιατί είναι πάρα πολύ σκληρό το κουτί και τα ανοίξαμε, οκ. Λοιπόν, βγήκε το ποντικάκι από το μέσα, το οποίο βρίσκεται μέσα στο αγαπημένο μου τύλιγμα με τις φούσκες που σπάμε και κάνουμε πατς-πουτς. Λοιπόν, και για να δούμε. Το ποντίκι είναι αυτό εδώ. Είναι αυτό εδώ. Έχει, βλέπω, κάτι ανάγλυφα και το σήμα της Moto Speed. Κάτι γραμμές οι οποίες τις νιώθω με το χέρι μου, μπορώ να πω.
και το ροδάκι, και το συγκεκριμένο ροδάκι και αυτό έχει πλαστικό. Και όπως και το προηγούμενο ποντίκι που είδαμε, έχει και αυτό κουμπάκι στη, πίσω από το ροδάκι που έχει για να ρυθμίζει τα DPI του. Και πάμε στο σημαντικότερο, πάμε στο keyboard. Το keyboard βρίσκεται μέσα σε ένα τέτοιο τυλιγμένο μέσα σε Afrolex και είναι αυτό εδώ. Μπορώ να πω είναι αρκετά όμορφο, βαρύ, στιβαρό. Βασικά δεν μου φαίνεται όπως είναι τα πληκτρολόγια, τα οποία είναι πάρα πολύ φθηνά, τα οποία τα παίρνεις και λες πω αυτό είναι... είναι πούπουλο, έτσι, θα το σπάσω με το πάτημά μου. Λοιπόν, όσον αφορά τη USB θύρα του, δεν είναι επιχρυσωμένη και ούτε το καλώδιο αυτό είναι, είναι απλό καλώδιο, δεν είναι αχή αυτό γύρω-γύρω έτσι να είναι σχεδιαστικά πολυτελείας, όπως έχουμε συνηθίσει στα τελευταία προϊόντα γενικότερα. Το πάτημα των κουμπιών, πρώτη φορά ακουμπάω μηχανικό πληκτρολόγιο. Και μπορώ να πω ότι κάνει αρκετό θόρυβο. Δεν έχω συνηθίσει τέτοιο θόρυβο. Συνήθως τα πλήκτρα που έχω γενικά περίεργη αίσθηση, μπορώ να πω. Τα switches είναι μπλε και λογικά καθαρίζεται εύκολα. Θα ξαναβάλω πίσω τώρα αυτό γιατί θα το χάσουμε. Πάμε να το βάλουμε και στο υπολογιστή για να δούμε πως φωτίζει. Λοιπόν, σύνδεσα το keyboard και το mouse που μου δώσανε, που ήταν δώρο το mouse μαζί με το keyboard, και μπορώ να δω ότι τα χρώματά του είναι κανονικά αναβοσβήνει μπλε. Είναι μπλε και φαίνεται όλα αυτά τα ανάγλυφα σχέδια, μπορείτε να το δείτε εδώ πέρα μαζί με το σήμα της MotoSpeed, και πατώντας το DPI το button αλλάζει χρώματα. Αλλά βέβαια αλλάζει και το πόσο γρήγορα κινείται το ποντίκι στην οθόνη σας. Άρα με αυτό μπορείς να γνωρίζεις σε ποιο προφίλ, DPI βρίσκεσαι. Το οποίο δεν ξέρω ποιο είναι ποιο. Υπάρχει και κίτρινο. Ωραίο. Πράσινο. Και μπλε. Το μπλε είναι το αγαπημένο μου χρώμα βασικά. Αλλά δεν ξέρω ποιο είναι το πιο αυτό που θα με βολεύει στο πόσο γρήγορα στρίβει ένα ποντίκι. Και για να δούμε και το keyboard, το οποίο οπτικά τα χρώματά του είναι έτσι. Για να το δείτε και από κοντά. Πάντως δεν είναι RGB μηχανικό πληκτρολόγιο. Έχει, δεν μπορείς να αλλάξεις χρώματα στις γραμμές. Είναι πράσινο, είναι πορτοκαλί, πράσινο, ροζ, μπλε και κόκκινο. Είναι αυτά τα χρώματα. Και από εκεί και πέρα μπορείς να κάνεις διάφορους συνδυασμούς. Πάμε να σας δείξω μερικά από τα προφίλ που υπάρχουν στο πληκτρολόγιο, να δούμε κλείνοντας τα φώτα πώς φαίνεται και τι συνδυασμούς χρωμάτων έχει. Ας περάσουμε τώρα να δοκιμάσουμε το gaming ποντίκι που μας έχει δώσει MotoSpeed Greece, όπου το σύνδεσα στον υπολογιστή μου και βλέπω ότι τα χρώματα εδώ από κάτω εναλλάσσουν συνέχεια. Είναι μπλε το ροδάκι γύρω γύρω, ανάβει χρώμα μπλε. Βλέπετε τη λεπτομέρεια στο ροδάκι του πως είναι, και υπάρχουν και τα δύο κουμπάκια που είπαμε πριν εδώ πέρα. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλό, είναι ελαφρύ, δεν μπορείς να αλλάξεις το βάρος του ποντικιού, αλλά έτσι και λέω, το ποντίκι νομίζω βγαίνει γύρω στα 15 ευρώ, είναι πάρα πολύ οικονομικό για αυτά που σου παρέχει. Όπως επίσης οικονομικό είναι και το πληκτρολόγιο σαν μηχανικό πληκτρολόγιο με χρώματα, δεν είναι truly RGB, αλλά okay, έχει τα χρώματά του, κάνει τα σχέδιά του. Πιστεύω ότι όποιος δεν θέλει να διαθέσει πάρα πολλά λεφτά
για να αγοράσει πληκτρολόγια και ποντίκια, πιστεύω ότι θα μπορούσε να πάρει αυτά και θα ήταν ευχαριστημένος για χαμηλό budget, ας πούμε, ανθρώπων. Όπως είμαι εγώ που δεν μου αρέσει να δίνω πολλά λεφτά για περιφερειακά δηλαδή, και ενδεχομένως αν θα ήθελα να πάρω κάποιο πληκτρολόγιο που το οποίο να είναι μηχανικό, θα έπαιρνα κάποιο τέτοιο είδους, γιατί δεν ξεφεύγει τόσο πολύ στα λεφτά. Τέλος, να πω ότι για όποιον ενδιαφέρεται να αγοράσει, θα έχω link στην περιγραφή. Μπορείτε να τα βρείτε και μόνοι σας σε site όπως είναι το Scrooge, ας πούμε, όπου τα καταστήματα που συνεργάζονται με τη Motor Speed Greece έχουν από κάτω σήμανση η οποία γράφει επίσημος μεταπολιτής. Άρα είναι συνεργαζόμενα καταστήματα με την Motor Speed Greece. Αυτά από μένα, ελπίζω να μην σας κούρασα. Θέλω να ευχαριστήσω ανοιχτά τη Motor Speed Greece που μου έστειλε τα προϊόντα. Θα τα χρησιμοποιήσω εννοείται και θα δω στην πορεία πόσο καλά είναι στη χρήση ή αντίστοιχα κακά, δεν ξέρω τι. Εγώ κάπου εδώ θα σας αφήσω. Αφήστε ένα like αν σας άρεσε το βίντεο και θα πούμε σε κάποιο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε να είστε πάντα καλά. Bye bye.